Έχω μαζί μας τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαγογιάννη. Για πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Ένα δυνατό ντέρμπι σήμερα, είδα πολλές εντάσεις. Για πες μας δύο λόγια. Ήταν συναρπαστικό το παιχνίδι. Για μας ήταν κωβικό σε αυτός ο αγώνας, γιατί παίζουμε με μια ομάδα πάρα πολύ καλή, με έμπειρους παίχτες, η οποία είναι πρώτη μαζί με εμάς. Στο πρώτο μήχρονο πάντως τρεις φάσεις, τρία γκολ, τρία πολύ καλά γκολ σας έβαλε η ομάδα του Αράχου, αλλά εσείς δεν τα βάλετε κάτω και στο δεύτερο μήχρονο κερδίσατε το μάτς. Ναι, από τρεις στημένες φάσεις, από τον Δερμιζόγλου συγκεκριμένα, χωρίς υπηρετιότητα του τερματοφύλακα, γιατί είχαμε και αντίθετο αέρα, δεχτήκαμε τρία γκολ που μετέπειτα το ανατρέψαμε και τα ισοφαρίσαμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ για το παιχνίδι. Για πες μας δύο λόγια για τη συνέχεια της ομάδας. Τι προβλέψεις έχει η ομάδα? Βλέπουμε το κάθε αγώνα ξεχωριστά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν υπάρχει εύκολος αγώνας. Έχει αποδειχθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια που ήρθαμε σε δύσκολη θέση να κερδίζουμε με 1-0 μέχρι το 90 και να παλεύουμε για να το κρατήσουμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Κάνετε και πολλές προσθήκες στην ομάδα σας. Πιστεύετε θα βοηθήσουν πολύ? Από τη στιγμή που ήμασταν πρώτοι στο τέλος του δεύτερου γύρου, έπρεπε να ενισχύσουμε την ομάδα. Προσπαθήσαμε, το κάναμε και ο στόχος μας είναι η άνοδο. Τη στιγμή που καλύψατε 12 βαθμούς, τώρα είναι, πιστεύω, εύκολα. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Έχουμε συνέχεια ακόμα. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.